πάνε σιγά πέρα. Τους κρατούν. Αποδίδονται τιμές, βεβαίως. Ακούσαμε τους εθνικούς στο δικό μας ύμνο. Ακούσαμε και τις, θα δούμε τώρα τη συνάντηση αυτή πώς θα εξελιχθεί. Ήταν μια δέσμευση του κυρίου Τσίπρα η επίσκεψη στην Κύπρο και βεβαίως είναι και έντονη συμβολική σημασία, συμβολική αξία η συνάντηση αυτή. Ακούσαμε και από τη Μανιάνα θα συζητηθεί τόσο το κυπριακό βεβαίως, όσο και τα θέματα οικονομίας της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο κύριος Τσίπρας χρειάζεται πολλούς συμμάχους στον αγώνα που θα δώσει απέναντι στη Γερμανία πια, γιατί το κλίμα στην Ευρώπη δείχνει να αλλάζει. Η Μέρκελ είναι η διαπραγματεύτρια απέναντί μας και γι' αυτό στο πλαίσιο της αναζήτησης συμμάχων επόμενος σταθμός του θα είναι η Ρώμη και κρατώντας την εικόνα από την Κύπρο να μιλήσουμε με την Ειρήνη Σαββοπούλου που έχει την ατζέντα του Πρωθυπουργού για το από εδώ και στο εξής. Κρίσιμες συναντήσεις, κρίσιμες αναζητήσεις συμμαχιών αυτές. Ειρήνη. Ακριβώς και με ο βασικός γνώμονας αυτός των επαφών, Μπόμπη, είναι πως καμία πλευρά δεν επιδιώκει την ρήξη. Έτσι αναμένουμε λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει τα χαρτιά του απέναντι σε αυτές τις επαφές που θα έχει. Αύριο με τον Ματέο Ρέντι, αμέσως πετάει την Τετάρτη για Βρυξέλλες, θα έχει συνάντηση με τον κύριο Γιούνκερ και αμέσως μετά το μεσημέρι της Τετάρτης με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάν. Θα προσπαθήσει λοιπόν να πείσει για το σχέδιο της νέας ελληνικής κυβέρνησης ώστε να βρεθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση. Και εκείνο που τονίζω στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι αυτές οι επαφές ξεκινούν με τους καλύτερους ιονούς για την Ελλάδα, μετά και τις παρεμβάσεις, τις σημαντικές παρεμβάσεις που είχαμε χθες, τόσο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από το Λευκό Οίκο, αλλά όσο και μετά την συνάντηση.